Γεια σας, εγώ είμαι η Ελένη και αυτή είναι μία λίστα με τους 7 τύπους ανθρώπων όταν πιούν. Στο νούμερο 1 είναι η κοπέλα που θα αρχίσει να κλαίει. Και λέμε κοπέλα γιατί συνήθως εμείς τα κορίτσια είμαστε λίγο πιο επιρρεπείς στο να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ταυτιστούμε, να θυμηθούμε και να μας πάρουν τα ζουμιά. Στο νούμερο 2 είναι ο τύπος που κοιμάται όπου βρει. Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που αν πιούν ένα ποτηράκι παραπάνω, θέλουν να κοιμηθούν. Πού είναι το περίεργο? Στο νούμερο 3 είναι ο τύπος που λέει τα προβλήματά του σε όλους. Η άβολη αυτή στιγμή που ίσως χρειαστεί να παρηγορήσεις ή και να παρηγορηθείς. Χαλαρώνεις, ξερνάς κάθε πληροφορία, αλλά εδώ προσοχή στο τι θα μοιραστείς με τον άλλον. Γιατί μπορεί να βρεις καναμπέλα. Στο νούμερο 4 είναι η κοπέλα που γίνεται προκλητική. Λίγο ένα ποτηράκι παραπάνω, λίγο το κέφι, λίγο η διάθεση, να σου έξαλλος χορός. Και την επόμενη μέρα σκέφτεσαι, Θεέ μου, πόσο μπορεί να ξεφυλίστηκα. Στο νούμερο 5 είναι ο τύπος που νευριάζει με το παραμικρό, έτοιμος για μανούρα και φασαρία. Στο νούμερο 6 είναι ο τύπος που χασκογελάει με τα πάντα. Με αστεία ή και όχι, με τα πάντα. Και στο νούμερο 7 της σημερινής μας λίστας είναι ο τύπος που θα στείλει μεθυσμένο μήνυμα. Προσοχή! Σε περίπτωση που πιείτε ένα ποτηράκι παραπάνω, απομακρύνετε τα κινητά από τα χέρια σας. Το 98% των περιπτώσεων θα στείλει μεθυσμένο μήνυμα και θα το μετανιώσει την επόμενη μέρα και το 2% το αφήνω για αυτόν που θα στείλει μεθυσμένο μήνυμα, αλλά δεν θα το μετανιώσει την επόμενη μέρα. Αλλά θα στείλει. Αυτή είναι η λίστα με τους 7 τύπους ανθρώπων όταν πιούν και εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι του BuddyV στο YouTube για περισσότερες cooler λίστες.